Καλησπέρα και από μένα. Συγγνώμη για τη μικρή καθυστέρηση. Έφτασε λοιπόν πάλι ο καιρός που έχουμε μπροστά μας τον μαραθώνιο της Αθήνας. Οι περισσότεροι από εμάς. Κάποιον άλλο μαραθώνιο βλέπω για τον οποίο θα τρέξουν και στη Νέα Υόρκη. Εδώ πέρα, ίσως κάποιοι από εσάς να τρέξετε και λίγο αργότερα σε κάποιον άλλο μαραθώνιο. Όμως νομίζω ότι η πλειοψηφία των Ελλήνων μαραθωνοδρόμων, οι οποίοι φέτος αναμένεται να ξεπεράσουν τις 7.000, ίσως και τις 8 να φτάσουμε, από το σύνολο των 14-15 που έχουν ήδη δηλώσει συμμετοχή και αναμένεται να έχουμε νέο ρεκόρ διαδρομής. Οι περισσότεροι λοιπόν, η πλειονότητα θα τρέξει στη γνωστή μας κλασική. Σίγουρα οι περισσότεροι από εσάς θα έχετε ολοκληρώσει το μεγαλύτερο μέρος της προετοιμασίας σας. Μένουν όμως ακόμα μερικές εβδομάδες, τρεις εβδομάδες, οι οποίες είναι σημαντικές, έτσι ώστε όλη η δουλειά που έχετε κάνει όλο αυτό το διάστημα να μπορέσει να έχει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Μπαίνουμε λοιπόν στο τελευταίο κομμάτι της προετοιμασίας, αυτό που άλλοι το ονομάζουν φορμάρισμα, πολλοί χρησιμοποιούν τον αγγλικό όρο το tapering. Έτσι, σημασία έχει λοιπόν ότι είναι το τελικό στάδιο της προετοιμασίας μας. Λοιπόν, το φορμάρισμα λοιπόν τι είναι, είναι οι προσαρμογές που κάνουμε το τελευταίο διάστημα, έτσι ώστε να δώσουμε τη δυνατότητα και να διατηρηθούν οι προσαρμογές, δηλαδή δεν προσπαθούμε στο κομμάτι αυτό να πιέσουμε ακόμα περισσότερο τον εαυτό μας για να μπορέσουμε να βελτιώσουμε τις παραμέτρους που κάναμε το προηγούμενο διάστημα, τις φυσιολογικές παραμέτρους, και μειώνοντας σιγά σιγά την προπόνηση, να αφήσουμε να εμφανιστούν και να γίνουν ακόμα πιο αντιληπτά τα αποτελέσματα της προετοιμασίας που κάνουν. Πολλές φορές κάποιοι αγχώνονται γιατί μπορεί το προηγούμενο διάστημα να είχαν έναν τραυματισμό, να μείνανε έξω για κάποιο διάστημα, να χάσανε κάποιες σημαντικές προπονήσεις και προσπαθούν στο τέλος να φορτώσουν λίγο το πρόγραμμα για να κερδίσουν το χαμένο έδαφος. Αυτό συνήθως έχει τα αντίστροφα αποτελέσματα, δηλαδή κανείς δεν θα πρέπει να πιεστεί μέχρι το τέλος, εκτός και αν έχει πολύ μεγάλη εμπειρία, ξέρει πάρα πολύ καλά το σώμα, το έχει τρέξει πάρα πολλούς αγώνες, με αποτέλεσμα να είναι αρκετά σίγουρος για το ότι θα μπορέσει να αντέξει κάποιες δύσκολες προπονήσεις ακόμα και μία και δύο εβδομάδες πριν από το μαραθώνιο. Έτσι αυτό απαιτεί πολύ μεγάλη εμπειρία. Γίνεται, αλλά χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλη εμπειρία και εγώ δεν θα σας το συνέστηνα, εκτός και αν νομίζετε ότι νιώθετε τόσο πολύ αυτοπεποίθηση για αυτό το κομμάτι. Καλύτερα λοιπόν είναι να δώσουμε στο σώμα μας το χρόνο να ξεκουραστεί, να είμαστε γεμάτοι δυνάμεις και την ημέρα του αγώνα, αυτό που έχουμε καταφέρει μέχρι εκείνη τη στιγμή να μπορέσουμε να το βγάλουμε στο 100%. Είναι σημαντικό να έχουμε στο μυαλό μας ότι η επιτυχία την ημέρα του αγώνα είναι να βγάλουμε όσο το δυνατόν περισσότερο αυτό που μπορούμε εκείνη την ημέρα. Το οποίο μπορεί στο μυαλό μας αυτό που έχουμε οριοθετήσει ο καθένας με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, άλλοι περισσότερο αισιόδοξα, άλλοι πιο απεσιόδοξα. Όμως υπάρχει μια αντικειμενική αλήθεια. Είναι αυτό που μπορούμε να κάνουμε εκείνη την ημέρα. Το στόχο μας είναι να πλησιάσουμε το όσο δυνατόν γίνεται το 100%. Δύσκολα θα βρεθεί κάποιος μαραθωνοδρόμος που να πει: έκανα το καλύτερό μου. Όλοι μέσα μας όταν τερματίζουμε λέγαμε: αν μπορούσα λίγο ακόμα, αν είχα κάνει αυτό έτσι, αν είχα κάνει αυτό αλλιώς. Αν εκεί δεν είχα τρέξει τόσο γρήγορα, αν είχα πάρει το τζελάκι πιο νωρίς, αν δεν είχα χάσει εκείνο το σταθμό, αν δεν είχα κάνει πρόγραμμα 5 μέρες πριν τον αγώνα. Πάντα υπάρχουν όλες αυτές οι ερωτήσεις και οι αμφιβολίες. Προσπαθούμε λοιπόν να τις ελαχιστοποιήσουμε αυτές και να ξέρουμε ότι ναι, αυτό μπορούσε να γίνει την ημέρα, έφτασα σχεδόν στο καλύτερο που μπορούσε. Όποιο και να είναι το αποτέλεσμα και να μπορέσουμε και να αντιμετωπίσουμε και τις ιδιαιτερότητες που θα έχει συγκεκριμένη ημέρα. Λοιπόν, οι μετρήσεις, οι έρευνες που έχουν γίνει μας λένε ότι στις εβδομάδες πριν το μαραθώνιο, αυτό δηλαδή το διάστημα που ξεκινάει από τη Δευτέρα, μπορεί να μας βοηθήσει στο να βελτιώσουμε την επίδοσή μας από 3 μέχρι 5%. Και αυτό προέρχεται κυρίως από την ξεκούραση που θα προκύψει το επόμενο διάστημα, αλλά και από μικρές βελτιώσεις που μπορούμε να έχουμε από συγκεκριμένες προπονήσεις πλησιάζοντας προς την ημέρα του αγώνα. Στόχος λοιπόν είναι να διατηρήσουμε αυτό που έχουμε κυρίως και να ξεκουραστούμε. Υπάρχουν τρεις βασικοί τρόποι με τους οποίους θα πετύχουμε αυτό το αποτέλεσμα. Όλοι γνωρίζουμε ότι θα πρέπει να μειώσουμε τον όγκο της προπόνησης.
Αν λοιπόν το πρόγραμμα έχει πάει κατευχή και έχουμε φτάσει στους όγκους που είχαμε προγραμματίσει, στον αριθμό των χιλιομέτρων δηλαδή που υπολογίσαμε ότι θα κάνουμε την εβδομάδα, θα πρέπει σταδιακά να αρχίσουμε να μειώνουμε τόσο τον όγκο των χιλιομέτρων, όσο και τη συχνότητα των προπονήσεων. Που βέβαια αυτό για κάποιους μπορεί να μην έχει κανένα νόημα, δηλαδή αν κάποιος για παράδειγμα κάνει 3 προπονήσεις την εβδομάδα, δεν χρειάζεται να μειώσει τη συχνότητα, γιατί 3 προπονήσεις είναι ας πούμε το minimum που θα μπορούσε να κάνει κανείς για να προετοιμαστεί για μαραθώνιο. Υπάρχουν όμως άλλοι δρομείς που τρέχουν καθημερινά, κάποιοι τρέχουν και 2 φορές την ημέρα, οι επαγγελματίες τρέχουν 13-14 φορές την εβδομάδα, συγγνώμη την εβδομάδα ενός. Οπότε αυτοί πρέπει και χρειάζεται να μειώσουν τον αριθμό των προπονήσεων, έτσι και με αυτόν τον τρόπο να μπορέσουν να ελαττώσουν τον όγκο της προπόνησης. Και όσον αφορά το κομμάτι της έντασης, που είναι η άλλη παράμετρος, είναι η διατήρηση ή η διαύξηση ανάλογα με το επίπεδο του καθενός. Έτσι, δηλαδή, για παράδειγμα, ένας αθλητής που είναι αρκετά γρήγορος και έχει πολύ καλό έλεγχο στην ένταση στις προπονήσεις που κάνει, θα μπορούσε ενδεχομένως οριακά σε κάποιες προπονήσεις να αυξήσει λίγο την ένταση, να πιέσει δηλαδή λίγο παραπάνω, ή στις περισσότερες των περιπτώσεων να διατηρήσει στα προηγούμενα επίπεδα την ένταση των προπονήσεων. Η μείωση λοιπόν του όγκου της προπόνησης θα πρέπει να γίνει προοδευτικά, μειώνοντας 10 με 20% του συνολικού όγκου ανά εβδομάδα. Σαφώς με κάποιο ανάλογο τρόπο θα πρέπει να μειωθούν και η απόσταση που κάνουμε στα long run μας, δηλαδή Σαββατοκύριακο με Σαββατοκύριακο, ανάλογα πότε Σαββατοκυριακή τρέχει ο καθένας, θα πρέπει και αυτό προοδευτικά να έχει μία μείωση. Και βέβαια στα ελεύθερα χιλιόμετρα που τρέχουμε τις υπόλοιπες ημέρες, εκεί σταδιακά θα πρέπει να έχουμε μία μείωση στο ρυθμό. Άρα ένας δρομέας, για παράδειγμα, που τρέχει μέσω όρο από κοντά στα 70 χιλιόμετρα, 60 με 70 χιλιόμετρα, προοδευτικά θα πέσει στα 45 με 50, στη συνέχεια θα πέσει κοντά στα 35 με 40, μέχρι να φτάσουμε στην εβδομάδα του αγώνα, που εκεί ουσιαστικά θα κάνουμε 2 με 3 προπονήσεις πριν από τον αγώνα. Πάμε τώρα όσον αφορά την ένταση, έτσι. Αυτό που συστήνεται και που φαίνεται να έχει έτσι ένα καλό αποτέλεσμα είναι ότι τις τελευταίες 3 εβδομάδες είναι χρήσιμο να κάνει κανείς μία διαλυματική προπόνηση αρκετά δυνατή 3 εβδομάδες πριν από τον αγώνα. Το δυνατή, επαναλαμβάνω ότι για τον καθένα μας είναι σχετικό. Ένα τέμπορα όπου θα τρέξει για ένα διάστημα από 35 μέχρι 40-45 λεπτά σε μία ένταση λίγο πιο γρήγορα από τον αγώνα, για να δοκιμάσει λίγο την κατάσταση που είναι, να δει πόσο άνετα νιώθει σε αυτόν τον ρυθμό και ενδεχομένως να επαναπροσδιορίσει λίγο το πλάνο του, αν αυτή η προπόνηση γίνει βέβαια με κανονικές συνθήκες. Έτσι, γιατί παραδείγματος χάρη, αν κάποιος πάει να τρέξει ένα 8 ή ένα 10 στο ρυθμό, το αγώνα λίγο πιο γρήγορα και εκείνη τη μέρα έχει 6 μποφόρ, δυστυχώς δεν θα μπορέσει να βγάλει καλά αποτελέσματα. Έτσι, αν έχει πολύ υγρασία εκείνη την ημέρα, είναι πολύ κουρασμένος, δεν έχει κοιμηθεί πάντα. Δηλαδή, αυτά είναι κάποια χαρακτηριστικά τα οποία θα πρέπει να τα λαμβάνουμε υπόψη μας πριν να βγάλουμε κάποια συμπεράσματα. Έτσι, όλες οι ημέρες δεν είναι ίδιες. Και βέβαια σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να, που είναι ένα λάθος που το κάνουν αρκετοί δρομείς, δεν θα πρέπει να δοκιμάσουμε τον εαυτό μας στο πόσο πιο γρήγορα μπορώ να το κάνω. Έτσι, δηλαδή να δούμε, ας πούμε, αν κάνει κανείς μια προπόνηση, ας πούμε, 4 φορές τα 2 χιλιόμετρα ή ξέρω εγώ 6 χιλιάρια ή μια αντίστοιχη προπόνηση, να δοκιμάσει τον εαυτό του σαν να ήταν εκείνη η ημέρα του αγώνα. Δεν είμαστε ακόμα στην ημέρα του αγώνα, προετοιμαζόμαστε για την ημέρα του αγώνα, αλλά δεν θα πρέπει αυτό το πράγμα να το δοκιμάζουμε στις προπονήσεις. Είμαστε ακόμα στη φάση της προετοιμασίας. Πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι όλα θα κρυφθούν και η δική μας και κυρίως η δική μας η αίσθηση, έτσι, και το αποτέλεσμα από το τι θα κάνουμε την ημέρα του αγώνα. Γιατί το να κάνουμε μια πολύ καλή προπόνηση νωρίτερα μπορεί μεν εκείνη την ώρα να μας βοηθήσει λίγο στο κομμάτι της αυτοπεποίθησης και της ημουλίας που θα νιώσουμε, μπορεί όμως να μας γυρίσει ανάποδα τελείως και την ημέρα του αγώνα να πάμε και να δούμε ένα τελείως διαφορετικό αποτέλεσμα. Κάτι που συμβαίνει πολύ συχνά. Άρα, καλό θα είναι να παραμείνουμε εγκρατείς. Θέλει υπομονή, είναι δύσκολο, γιατί όλοι μας νιώθουμε μια νευρικότητα μειώνοντας την προπόνηση. Έχουμε μάθει να τρέχουμε τα χιλιόμετρα που τρέχουμε για αρκετούς μήνες. Και όταν έχεις πιο πολύ ελεύθερο χρόνο και δεν τρέχεις, αρχίζεις σιγά σιγά να λες να δοκιμάσω. Μήπως πρέπει να κάνω λίγο ακόμα. Μπαίνουν λίγο αυτά τα ερωτηματικά. Θέλει υπομονή. Έτσι, όπως και κατά τη διάρκεια του αγώνα θέλουμε υπομονή, και αυτό το κομμάτι χρειάζεται αρκετή υπομονή.
Ξεκινώντας λοιπόν από την τρίτη εβδομάδα, όπως είπαμε, μείωση του προπονητικού όγκου, έτσι, και μια διαλυματική προπόνηση, η οποία να έχει διάρκεια οριακά μέχρι τα 30 λεπτά συνολικά. Έτσι, άρα μπορεί κανείς να κάνει, για παράδειγμα, ανάλογα με το ρυθμό που τρέχει, 3 με 4 χίλιαρα, να κάνει 6 χιλιάρια, να βάλει δηλαδή κάποια μεγάλα κομμάτια. Δεν έχει νόημα κανείς να τρέχει κομμάτια μικρότερα από 3 λεπτά σε αυτή τη φάση. Θα μπορούσε να τρέξει από 4, 5 και περισσότερα λεπτά, συμπληρώνοντας περίπου γύρω στα 30 λεπτά. Εντάξει, σε μια αρκετά υψηλή ένταση, σαφώς πιο γρήγορη από αυτή του αγώνα. Περνώντας τη δεύτερη εβδομάδα πριν από τον αγώνα, ένα tempo run σε ρυθμό ο οποίος μπορεί να ξεκινήσει από το ρυθμό του αγώνα και προοδευτικά να μειωθεί μέχρι 10 με 15 δευτερόλεπτα πιο γρήγορα από το ρυθμό που έχει υπολογίσει κανείς, που να μην ξεπερνάει σε διάρκεια τα 60 λεπτά σε καμία περίπτωση. Και οι υπόλοιπες προπονήσεις να έχουν τη μορφή του ελεύθερου τρεξίματος, και που επίσης δεν πρέπει να ξεπερνάει τα 12 χιλιόμετρα, και ένα long run το οποίο για κάποιους μπορεί να φτάσει και τα 20 χιλιόμετρα, αν είναι σε αρκετά υψηλό επίπεδο. Συνήθως λέμε ότι μπορούν να τρέχουν γύρω στα 90 λεπτά το τελευταίο Σαββατοκύριακο μέχρι τον αγώνα, έτσι, από 75 μέχρι 100 λεπτά. Δεν χρειάζεται να τρέξει κανείς παραπάνω, και πάλι σε αρκετά ελεύθερο ρυθμό, έτσι ώστε να μην έχουμε μια επιπλέον επιβάρυνση. Μπαίνουμε λοιπόν στην τελευταία εβδομάδα. Εκεί αυτό που είναι χρήσιμο είναι στην αρχή της εβδομάδας, την Τρίτη ή το αργότερο την Τετάρτη, να κάνουμε μια προπόνηση τόνωσης. Δύο ενδεικτικές προπονήσεις είναι 3 με 5 χιλιάρια ή παραδείγματος χάρη 2-3 χιλιάρα. Σε ρυθμό πολύ άνετο, χωρίς ιδιαίτερη πίεση, είναι διαδικαστικές προπονήσεις αυτές. Έτσι αποσκοπούν λίγο στο να είμαστε κοντά στον αγωνιστικό ρυθμό που θα τρέξουμε σε 4 ή 5 μέρες, ανάλογα με πότε θα την εκτελέσουμε, με αρκετό διάλειμμα. Έτσι, έτσι κι αλλιώς δεν είναι πάρα πολλά τα κομμάτια. Έτσι ώστε να νιώσουμε λίγο στους μυς μας αυτή την ένταση. Σίγουρα χρειάζεται 2-3 μέρες ξεκούραση, τελείως αποχή από το τρέξιμο, να δώσουμε την ευκαιρία στον εαυτό μας να αρχίσει να γεμίζει, η αποθήκη του γλυκογόνου, να ξεκουραστούμε καλά, οι αρθρώσεις μας. Και βέβαια την προηγούμενη μέρα, μια πολύ χαλαρή προπόνηση ενεργοποίησης, ένα 15 λεπτό, 20 λεπτό πολύ χαλαρό τρέξιμο, μερικές διατάσεις και 3 με 4 ανοίγματα για να είμαστε έτοιμοι. Νιώθουμε ούτως ή άλλως λίγο το σώμα μας βαρύ όσο πλησιάζουμε στον αγώνα, γιατί εμείς έχουμε αρχίσει, θα πρέπει μάλλον να είναι γεμάτη, θα πρέπει να το έχουμε καταφέρει αυτό όσο το δυνατόν περισσότερο. Οπότε αυτό έχει ένα αποτέλεσμα στο να νιώθουμε ένα αίσθημα ότι είμαστε έτσι αρκετά βαργοί, νοσηλικοί, ότι εμείς μας δεν ανταποκρίνονται πολύ, πολύ άμεσα, και αυτή η χαλαρή προπόνηση μας βοηθάει λίγο στο να το ξεπεράσουμε. Αυτά λοιπόν όσον αφορά το κομμάτι της προπόνησης. Θα έχουμε την ευκαιρία να ρωτήσετε ό,τι θέλετε, αν υπάρχουν απορίες τις οποίες θα μπορούσαμε να κάνουμε χρήσιμος. Να δούμε λίγο τώρα πώς τρέχουμε στον αγώνα. Εντάξει. Νομίζω ότι περισσότεροι από εσάς έχετε τρέξει την κλασική. Για να δω πόσοι έχετε τρέξει την κλασική. Εντάξει. Άρα έχετε ήδη μια εμπειρία. Ξέρετε λοιπόν πολύ καλά, και για όσους δεν έχουν τρέξει λοιπόν, να πούμε περισσότερα, ότι το ξεκίνημα είναι γνωστό και εδώ ισχύει και λίγο παραπάνω, ότι είναι το ύψος του παντός. Έτσι είναι πάρα πολύ σημαντικό να κάνουμε σωστό ξεκίνημα. Ένα γρήγορο ξεκίνημα, κυρίως για τους πιο άπειρους, σίγουρα θα κοστίσει στη συνέχεια και θα κοστίσει ακόμα περισσότερο αν οι καιρικές συνθήκες δεν είναι καλές. Εντάξει, ελπίζω και εύχομαι φέτος ο καιρός να μας κάνει το χατήρι και να έχουμε έτσι ένα ωραίο βοριαδάκι με χαμηλή θερμοκρασία. Αυτό δίνουν και τα πρώτες ενημερώσεις που είναι βέβαια πολύ νωρίς που μας έρχονται από την επίσημη διοργάνωση. Έχουν ξεκινήσει να μας στέλνουν ενημερώσεις, αλλά ακόμα είναι νωρίς. Είναι σημαντικό λοιπόν να ξεκινήσουμε σε ένα πάρα πολύ άνετο ρυθμό. Να μην χαλάσουμε καθόλου ενέργεια για να αρχίσουμε να περνάμε αθλητές που είναι μπροστά μας. Τρέξτε στο blog που έχετε δηλώσει, αυτό θα σας βοηθήσει έτσι ώστε να έχετε δίπλα σας δρομείς που θα τρέχουν, θα έχουν τον ίδιο ρυθμό με εσάς. Είναι σημαντικό να είναι ομαλή η ροή της εκκίνησης, όλους τους βοηθάει, έτσι, αν κάποιος πάει πιο μπροστά ή πιο πίσω, τότε αυτό θα δημιουργήσει ένα θέμα. Και σίγουρα μέχρι και να βγούμε από το Δήμβο και να αρχίσουμε να πλησιάζουμε τη Νέα Μάκρη, θα πρέπει να νιώθουμε ότι στην πραγματικότητα δεν τρέχουμε, ότι κάνουμε ζέσταμα, ότι είναι βαρετός πολύ αυτός ο ρυθμός και ότι ακόμα δεν έχουμε ξεκινήσει στον αγώνα, έτσι, είναι πάρα πολύ νωρίς.
λίγο πριν τη Νέα Μάκρη, έτσι μετά το 8ο χιλιόμετρο, έχουμε τις πρώτες ελαφριές ανοφέρειες. Εκεί πέρα πάλι θα πρέπει να είμαστε λίγο προσεκτικοί. Ας πέσει και λίγο ο ρυθμός μας εκεί πέρα μερικά δευτερόλεπτα, 4-5 δευτερόλεπτα το χιλιόμετρο, δηλαδή ας απορροφήσουμε αυτή τη δυσκολία χωρίς να προσπαθήσουμε να κρατήσουμε ακριβώς το ρυθμό στο ρολόι μας. Σίγουρα είναι κάτι που θα μας βοηθήσει. Και σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να αρχίσουμε με τον οποιοδήποτε τρόπο να πιεζόμαστε. Έτσι, πρέπει να μας βγαίνει πάρα πολύ φυσιολογικά, πάρα πολύ πιο άνετα. Έτσι. Αν τώρα για κάποιο λόγο κάποιος νιώσει ότι τρέχει πολύ πιο αργά από αυτό που έχει υπολογίσει, γιατί μπορεί να συμβεί και αυτό, είναι και αυτό ένα ενδεχόμενο, χρειάζεται ψυχραιμία. Πρέπει δηλαδή να δώσουμε λίγο χρόνο στο σώμα μας, να προσαρμοστεί. Μπορεί για τον οποιοδήποτε λόγο το σώμα να μην είναι έτοιμο εκείνη τη στιγμή, να χρειάζεται λίγο χρόνο ακόμα μέχρι ενεργειακά να δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες, να χρειάζεται να ζεσταθούμε λίγο περισσότερο. Και είναι σίγουρο ότι στη συνέχεια θα μπορέσουμε να πιάσουμε το ρυθμό που, αν είναι να το πιάσουμε, δηλαδή αν αντικειμενικά εκείνη την ημέρα μπορούμε να αποδώσουμε, λίγο αργότερα θα νιώσουμε λίγο καλύτερα. Μετά το 10ο λοιπόν χιλιόμετρο έχουμε άλλη μια έτσι, έντονη ανηφόρα ακριβώς μετά το 11 και μετά από το 12ο μέχρι και το 15ο χιλιόμετρο η διαδρομή είναι αρκετά ομαλή. Εκεί θέλει ιδιαίτερη προσοχή γιατί έχουμε αρχίσει να ζεσθενόμαστε. Για τους περισσότερους έχει περάσει σχεδόν μία ώρα αγώνα. Άρα το σώμα μας βρίσκεται σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Έχουμε ζεσταθεί, εμείς δουλεύουμε πάρα πολύ καλά. Και το σύνηθες λάθος είναι κανείς να αυξήσει χωρίς να το καταλάβει πολλές φορές αρκετά το ρυθμό του. Εντάξει, κοιτάξτε το ρολόι σας, κοιτάξτε τα χιλιόμετρα, τις χιλιομετρικές ενδείξεις. Ελέγξτε ότι πηγαίνετε με το σωστό ρυθμό και ότι δεν έχετε ξεφύγει από αυτό που έχετε προγραμματίσει και κάντε πάλι υπομονή, έχουμε ακόμα πολύ δρόμο μπροστά μας. Υπομονή είναι αγαπημένη μου λέξη. Για το μαραθώνιο. Και γενικότερα. Λοιπόν, περνάμε λοιπόν το 15ο χιλιόμετρο. Αρχίζει, έχουμε την επόμενη ανηφόρα που είναι αρκετά έντονη, έτσι λίγο πριν να μπούμε στη μεγάλη κατηφόρα πριν τα φανάρια της Ραφίνας, που είναι στο 17ο χιλιόμετρο. Αυτό είναι λοιπόν ένα από τα πιο πονηρά σημεία της διαδρομής, κυρίως για τους νέους, γιατί έχουμε αυτή την έντονη εναλλαγή, ανηφόρας κατηφόρας. Εκεί λοιπόν που χτυπιούνται τα πόδια, κυρίως στην κατηφόρα, δηλαδή από το 16ο μέχρι το 17ο χιλιόμετρο, είναι κάτι το οποίο είναι δύσκολο κανείς να το συγκρατήσει, είναι τόσο έντονη η κατηφόρα που αναγκαστικά θα πάει κανείς πιο γρήγορα. Ούτε να φρενάρουμε πρέπει, αλλά ούτε και να αφήσουμε το σώμα μας να παρασυρθεί. Εντάξει, προσπαθούμε να κρατήσουμε ήπια ένταση, να αξιοποιήσουμε αυτή την ιδιομορφία της διαδρομής για να ξεκοταστούμε αναπνευστικά, αν νιώθουμε ότι η ανάψη μας έχει ξεφύγει λιγάκι, και να προσπαθήσουμε να χαλαρώσουμε, δηλαδή να προσπαθήσουμε να κάνουμε ένα καλό έλεγχο, γιατί ο αγώνας θα ξεκινήσει 1-2 χιλιόμετρα μετά, όταν είναι το κομμάτι από το 18ο μέχρι το 31ο χιλιόμετρο, που είναι και το ιδιαίτερα δύσκολο στη διαδρομή. Οπότε είναι μια καλή ευκαιρία να κάνουμε έναν επανέλεγχο μέχρι να αρχίσουμε το κομμάτι της ανηφόρας. Μην κοντράρετε λοιπόν τα πόδια σας, μην φρενάρετε δηλαδή για να μειώσετε το χρόνο, να κρατήσετε δηλαδή χαμηλά το ρυθμό. Θα κερδίσετε κάποια δευτερόλεπτα, μην τα επιδιώξετε, προσπαθήστε να προστατεύσετε τα πόδια σας. Και πάμε σιγά σιγά προς τα δύσκολα κομμάτια. Έτσι, εκεί που αρχίζει κανείς σιγά σιγά να δοκιμάσετε, αρχίζουν οι πρώτες ανηφόρες. Σίγουρα εκεί θα αρχίσουμε να πιεζόμαστε. Εντάξει, όλοι μας θέλουμε να τρέξουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Άρα δεν έχει νόημα, δηλαδή κάποιος που θα το κάνει τελείως για την εμπειρία, okay, μπορεί να χαλαρώσει ακόμα περισσότερο και ακόμα περισσότερο και σχεδόν να περπατήσει. Αλλά για όσους ο στόχος δεν είναι αυτός και θέλουν να πετύχουν ένα συγκεκριμένο στόχο, θα πρέπει να αρχίσουν να βάζουν λίγο σιγά σιγά από την ενέργειά τους, χωρίς όμως αυτό να γίνεται για πολύ μεγάλο διάστημα συνεχόμενα. Δηλαδή πρέπει να κάνουν κάποια μικρά διαλύματα. Έτσι, τα οποία ο καθένας πάνω στον αγώνα του θα πρέπει να αποφασίσει πώς θα τα διαχειριστεί. Δηλαδή μπορεί να πιεζόμαστε να βάζουμε ένα στόχο μέχρι κάποιο σημείο που θα βλέπουμε μακριά και μόλις φτάνουμε σε αυτό το σημείο να χαλαρώνουμε λίγο το ρυθμό μας, να μην αφήνουμε την ανάσα μας να ξεφύγει, να χάσουμε την αναπνοή μας δηλαδή για μεγάλο χρονικό διάστημα.
να χαλαρώνουμε λοιπόν λίγο και μετά ξανά πάλι να προσπαθούμε για να μένουμε και μέσα στο ρυθμό. Εντάξει, προσπαθήστε να έχετε μικρό το βήμα σας, μην κάνετε πολύ μεγάλα βήματα στην ανηφόρα. Προσπαθήστε το σώμα σας όταν η κλίση είναι πιο μεγάλη να πέφτει λίγο μπροστά. Χρησιμοποιήστε τα χέρια σας. Στην ανηφόρα τα χέρια είναι πολύ χρήσιμα γιατί μας βοηθάνε στο να μπορέσουμε να συνεχίσουμε και να κρατάμε το ρυθμό. Και καλό θα είναι σιγά σιγά να αρχίσετε να ελέγχετε και την ένταση της προσπάθειάς σας από το πώς αισθάνετε το πρόσωπό σας. Έτσι το έχω αναφέρει αρκετές φορές και σε αυτό το χώρο. Το πρόσωπό μας είναι ένας πολύ καλός δείκτης για το πόσο κουρασμένοι είμαστε. Αν αρχίσετε να νιώθετε το πρόσωπό σας έχει συσπάσει και ότι προσπαθείτε και κουράζεστε, προσπαθήστε να χαλαρώσετε γιατί αυτό σημαίνει ότι το σώμα ήδη αρχίσει να στέλνει μηνύματα. Οπότε μάλλον θα χρειαστεί να αφήσετε λίγο τον γκάζι. Πλησιάζουμε λοιπόν το 25ο χιλιόμετρο, που είναι λίγο μετά το γνωστό μας Alex Park. Εκεί πέρα τώρα, για τους περισσότερους, είναι το πιο δύσκολο σημείο. Εντάξει, εύχομαι να το περάσετε εύκολα. Μην απογοητευτείτε αν έχετε κουραστεί πολύ. Είναι κάτι που συμβαίνει πάνω στο μαραθώνιο, όλοι μας συναντάμε ένα δύσκολο κομμάτι. Εντάξει, μην εξαντλήσετε όλες τις δυνάμεις για να το περάσετε. Αλλά μην παραδώσετε και τα όπλα. Πρέπει να βρείτε ένα ρυθμό που να κινηθείτε, ναι μεν, να ανεβείτε κουρασμένοι, αλλά να μην εξαντληθείτε. Έτσι, αυτό σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να το αποφύγουμε, γιατί έχουμε ακόμα αρκετό δρόμο μέχρι να φτάσουμε και κυρίως, έτσι για όσους ενδιαφέρει η επίδοση, πρέπει να μπορέσουμε να εκμεταλλευτούμε τα τελευταία 10 χιλιόμετρα, τα τελευταία 11 χιλιόμετρα. Εκείνη και το μυστικό σε αυτή τη διαδρομή είναι η τακτική που έχουν ακολουθήσει. Δεν θα έλεγα όλοι, αλλά τουλάχιστον όσοι έχουν τρέξει ένα επιτυχημένο μαραθώνιο τρέχουν γρήγορα τα τελευταία 10 χιλιόμετρα. Εντάξει, το παράδειγμα του Μπαλντίνη είναι γνωστό στους περισσότερους, ο οποίος κατάφερε να τρέξει τα τελευταία 10 χιλιόμετρα σε 28-45, είχε πάρα πολλές δυνάμεις και κέρδισε πάρα πολύ χρόνο. Θυμάμαι πάντα τον προπονητή μου ανέκαθεν να μου λέει ότι μη φοβάσει και 1 και 2 χιλιόμετρα να είναι κάποιος μπροστά, μπορείς να τον κερδίσεις αν έχεις δυνάμεις, γιατί συνήθως οι περισσότεροι πάνε πολύ γρήγορα και έχει συμβεί πολλές φορές αυτό και σε μένα προσωπικά. Να βλέπω αθλητές οι οποίοι δεν τους έβλεπα καθόλου πάνω στη διαδρομή και ξαφνικά φτάνοντας στο νομισματοκοπείο και πλησιάζοντας να αρχίσουν να εμφανίζονται, να έρχονται πιο κοντά και τελικά να μένουν πίσω. Οπότε υπομονή. Στη συνέχεια μετά το 25ο χιλιόμετρο υπάρχουν κάποια κομμάτια που μπορούμε να πάρουμε ανάσταση. Υπάρχουν δηλαδή κάποιες ευθείες που μας δίνουν τη δυνατότητα να ξεκουραστούμε. Έτσι. Και ξέρουμε πια ότι πλησιάζουμε στο τέλος της ανηφόρας, της δύσκολης, όταν θα πλησιάσουμε δηλαδή το σταυρό. Άρα και αυτό πρέπει ψυχολογικά να μας δίνει και να μας ανατερώνει, να μας δίνει κουράγιο και να μας ανατερώνει. Γιατί εντάξει, ξέρουμε ότι θα κρατήσει ακόμα μισή ώρα, 35 λεπτά, 20 λεπτά, ανάλογα τον καθένα με το ρυθμό που πάει. Μετά το 300 χιλιόμετρο λοιπόν είναι η ανισόπεδη διασταύρωση του σταυρού. Το τελευταίο δύσκολο κομμάτι, εκεί πέρα ευτυχώς υπάρχουν κουμπανιστές, υπάρχει support γενικότερα που θα σας δώσει μια έξτρα όθηση στο να μπορέσετε να το περάσετε. Αυτό που θα σας πρότεινα είναι να συγκεντρωθείτε εκείνη τη στιγμή πάρα πολύ στον εαυτό σας. Εντάξει, καλό είναι που ακούμε τους ήχους κτλ. Αλλά προσπαθήστε λίγο να απομονωθείτε και να βάλετε ένα μικρό στόχο μέχρι τα επόμενα 500-600 μέτρα. Δηλαδή, ανασυγκροτηθείτε. Πολλές φορές κάποιοι χρησιμοποιούν και ένα μάντρα, κάτι που το επαναλαμβάνουν. Βρείτε το δικό σας, βοηθάει. Δεν βοηθάει πάντα, αλλά υπάρχουν φορές που βοηθάει. Οπότε, αν βρείτε κάτι το οποίο σας εμπνέει, βάλτε το στο μυαλό σας και συνεχίστε να το επαναλαμβάνετε. Είναι κάτι που μπορεί να έχει έτσι, θεαματικά αποτελέσματα που θα σας εκπλήξουν. Επαναλαμβάνω ότι δεν συμβαίνει πάντα. Εγώ το έχω δοκιμάσει κάποιες φορές. Κάποιες φορές πετύχει, κάποιες όχι. Αλλά μπορεί να είναι η μέρα που θα πετύχει, οπότε δοκιμάστε. Ξεπερνάμε λοιπόν το 31ο χιλιόμετρο. Ψυχολογικά νιώθουμε καλύτερα γιατί ξέρουμε τώρα ότι ξεκινάει το πιο εύκολο κομμάτι της διαδρομής. Λίγη υπομονή ακόμη μέχρι τα πόδια μας να συνηθίσουν στην καινούργια κίνηση, στην κατηφόρα δηλαδή, επειδή ξεκινάει και είναι σχετικά απότομη στην αρχή, να αποφορτιστούν λίγο τα πόδια, να ξεκουραστούν, να πάρουμε τις ανάστασεις μας για περίπου 1 χιλιόμετρο. Και στη συνέχεια πάλι προοδευτικά να αρχίσουμε σιγά σιγά να ρίχνουμε για λίγα δευτερόλεπτα χιλιόμετρο με χιλιόμετρο το ρυθμό μας. Έτσι, στην περίπτωση αυτή πάλι βοηθάει στο να βάζουμε κάποιο στόχο κάποιου δρομή που βλέπουμε μπροστά. Δεν είναι ότι θα του περάσουμε,
απλά μας βοηθάει στο να πιέζουμε λίγο περισσότερο τον εαυτό μας. Έχει πολύ μεγάλη σημασία αν κάποιος θα βγει στη θέση, ξέρω, 800 ή 810 ή 600 κλπ. Αλλά είναι ένα κίνητρο για να μπορέσουμε να πιέσουμε λίγο περισσότερο τον εαυτό μας. Και φτάνουμε στο τελευταίο κομμάτι, από το νομισματοκοπείο μέχρι και το 42ο χιλιόμετρο. Υπάρχουν ακόμα δύο ανηφορίτσες που θα μας ταλαιπωρήσουν, έτσι, στην γέφυρα του Καλατράβα και μετά στη Φιλιππίδου. Αλλά νομίζω ότι πρέπει να είναι τόσο η έξαψη που νιώθουμε και η χαρά μας που πλησιάζουμε επιτέλους στο τέλος. Εντάξει, αυτές περνάνε λίγο ανώδυνα. Τώρα, αν κάποιος είναι πολύ κουρασμένος, εντάξει, θα προσπαθήσει να φτάσει μέχρι το τέλος όπως μπορεί. Σίγουρα έχει πολύ περισσότερο κόσμο στη διαδρομή και ελπίζω και φέτος που συμπληρώνει και 120 χρόνια από τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1896 να βγουν οι Αθηναίοι στους δρόμους, να γεμίσουν το στάδιο και να μας χαρίσουν έτσι μια ακόμα καλύτερη εμπειρία. Προσέξτε λίγο στην ηλιόδο του Αττικού, αν νιώθετε ότι τα πόδια σας έχουν φτάσει οριακά επειδή είναι έντονη κατηφόρα, μην τα δώσετε από την αρχή από ψηλά, αφήστε λίγο να ρολάρουν τα πόδια σας και όταν νιώσετε αρκετά σίγουροι, ο καθένας όσο θέλει πιέζεται για να μπει μέσα στο στάδιο. Και οι φωτογραφίες είναι για όλες μας σημαντικές στο τέλος, γιατί είναι οι στιγμές που έχουμε να θυμόμαστε. Αν μπορείτε, χαμογελάστε για να έχετε ένα ωραίο ερθίμιο. Και θερμή παράκληση, μην πιάνετε χρονόμετρο την ώρα που τερματίζετε. Εντάξει, είναι πολύ, είναι κάποιοι δρομείς που το βάζουν και ακριβώς μέσα στο τσιπάκι και δεν τις πιάνουν στο τερματισμό. Είναι λίγοι, αλλά πανηγυρίστε, δηλαδή τερματίζετε, το χρόνο σας θα είναι εκεί. Έτσι, πατήστε το, διότι θέλω λεπτά μετά, δεν θα θέλω. Λοιπόν, πάμε στο κομμάτι του εξοπλισμού. Αυτά είναι για να σας πω για τη στρατηγική. Επίσης μπορείτε να ρωτήσετε μετά ό,τι θέλετε. Ο εξοπλισμός είναι αρκετά σημαντικός. Τώρα θα μου πείτε, παλιότερα που έτρεχαν και δεν είχαν όλα αυτά τα καλά που έχουμε τώρα, δεν μπορούσαν οι άνθρωποι να τρέξουν. Σαφώς και μπορούσαν. Όμως από τη στιγμή που έχουμε αυτή την τεχνολογία, γιατί να μην τη χρησιμοποιήσουμε και γιατί να μην κάνουμε τη ζωή μας λίγο πιο εύκολη όπως κάνουμε και σε άλλους τομείς της ζωής μας. Ξεκινώντας λοιπόν από κάτω προς τα πάνω, έτσι, τα παπούτσια σας θα πρέπει οπωσδήποτε να τα έχετε δοκιμάσει, έτσι το ξέρετε όλοι ότι δεν πρέπει να πάρουμε καινούργια παπούτσια και να τα φορέσουμε στο μαραθώνιο. Θα πρέπει τουλάχιστον να τα έχουμε στρώσει, όπως λέμε, λίγο τρέχοντας 50 με 60 χιλιόμετρα, να έχουν κάτσει καλά στο πόδι μας, να ξέρουμε ότι δεν θα μας ενοχλήσουν, δεν θα έχουμε κάποιο ερεθισμό. Καλό είναι να είναι σχετικά καινούργια, έτσι, κυρίως για αυτούς που θα μείνουν περισσότερη ώρα στον δρόμο και θα χρειαστούν μεγαλύτερη προστασία από τους κραδασμούς και από τα πολλά χτυπήματα. Καλό να μην είναι ταλαιπωρημένα, έτσι ώστε να έχουμε την καλύτερη δυνατή υποστήριξη από τα παπούτσια. Επίσης προσέξτε πάρα πολύ το δέσιμο των κορδονιών. Είναι κάτι που είναι επίσης πάρα πολύ σημαντικό. Δεν πρέπει να είναι πολύ σφιχτά, το πόδι σας σίγουρα θα φουσκώσει και θα πριστεί λιγάκι. Άρα θα πρέπει να έχει λίγο χώρο για αυτή την αύξηση που θα έχει το όγκος του. Και βέβαια πολύ μεγάλη προσοχή στις κάλτσες. Εντάξει, μπορεί να φαίνεται έτσι λίγο ότι δεν είναι και τόσο σημαντικό, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θα πρέπει να αποκλείσουμε το ενδεχόμενο να έχουμε κάποιο ερεθισμό, ιδανικά να μην έχουν ραφές, να υποστηρίζουν καλά το πόδι μας και να είναι στο σωστό μέγεθος και ιδανικά να μπορούν να βοηθούν στην απομάκρυση του υδρότα, έτσι ώστε όσο υδρώνουν πολύ περισσότερο, να μην αρχίσει το πόδι με την υγρασία που αναπτύσσεται, να δημιουργεί προβλήματα. Ο ρυθμός εφίδρωσης του καθενός μας είναι διαφορετικός. Άλλοι δεν υδρώνουν πολύ, άλλοι υδρώνουν πάρα πολύ. Αν υδρώνετε πάρα πολύ, δώστε ιδιαίτερη σημασία στις κάλτσες, γιατί μπορεί να αποτελέσει πρόβλημα. Τώρα, όσον αφορά το μήκος της κάλτσας, δηλαδή αν θα χρειαστεί κανείς να φορέσει κάλτσες συμπίεσης ή όχι, πάλι εξαρτάται από το τι έχει συνηθίσει κανείς. Οι κάλτσες συμπίεσης βοηθούν. Αυτό τουλάχιστον λέει η εμπειρία αρκετών δρομέων, αλλά και κάποιες έρευνες που υπάρχουν, γι' αυτό άλλωστε και υπάρχουν. Υπάρχουν δρομές που τις χρησιμοποιούν, άλλοι όχι, σε υψηλό επίπεδο, αλλά νομίζω ότι κάποιος που θα μείνει αρκετές ώρες στον δρόμο, ίσως θα ήταν χρήσιμο να το δοκιμάσει. Τώρα, βέβαια, αν δεν το έχετε δοκιμάσει ποτέ, θα σας πω να μην το δοκιμάσετε. Αν έχετε τη δυνατότητα να τις χρησιμοποιήσετε νωρίτερα, δοκιμάστε το, γιατί ενδεχομένως θα σας βοηθήσουν.
Όσον αφορά το κάτω κομμάτι του ρυθμισμού, δηλαδή το σορτσάκι, αυτό που θα πρότεινα εγώ είναι ένα κοντό κολάν, το οποίο σίγουρα θα κρατήσει μακριά το ενδεχόμενο ερετισμού προσαγωγούς με τις τριβές, δηλαδή, να έχουμε εκεί κάποιο θέμα. Αν τώρα έχετε συνηθίσει να τρέχετε με σορτσάκι, φροντίστε να έχετε βάλει βαζελίνη, έτσι ώστε να πάλι να μην έχετε κάποιο τέτοιο θέμα. Σίγουρα το τρέξουμε με κοντό σορτσάκι είναι πολύ πιο άνετο, πολύ πιο ελεύθερο. Όμως αν ο καιρός είναι λίγο κρύος, τότε το κολάν μπορεί να κρατήσει καλύτερα τους μυς και να τους κρατήσει λίγο πιο ζεστούς, οπότε τελικά να έχει καλύτερο αποτέλεσμα. Όσον αφορά τώρα το μπλουζάκι που θα φορέσουμε, σίγουρα θα πρέπει να είναι διαπλήρωνα, να είναι τεχνικό μπλουζάκι που θα βοηθάει στην απομάκρυνση του υδρότα. Ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που έχουμε ως μαραθωνοδρόμοι είναι το κομμάτι της θερμορύθμισης. Άρα είναι πάρα πολύ σημαντικό ο υδρότας να μην μένει πάνω μας, να μπορεί να εξατμίζεται έτσι ώστε να πέφτει και η θερμοκρασία μας για να μπορέσουμε να αποδώσουμε το καλύτερο δυνατό που μπορούμε. Τώρα το αν θα βάλετε t-shirt ή αν θα βάλετε αμάνικο, αυτό εξαρτάται από το καθένα σας, πώς έχει συνηθίσει, πώς νιώθει πιο άνετα. Καλό θα είναι στην αρχή, αν ο καιρός είναι πολύ ψυχρός, να έχετε ένα ρούχο το οποίο θα μπορείτε να το πετάξετε στην εκκίνηση για να σας κρατήσει ζεστούς για τα πρώτα 3-4 χιλιόμετρα, μέχρι να νιώσετε δηλαδή πιο άνετα και να το απομακρύνετε. Και όσον αφορά το κομμάτι του προσώπου και το κεφάλι, το καπέλο είναι χρήσιμο αν έχουμε αρκετή ηλιοφάνεια, όπως επίσης και τα γυαλιά, γιατί μου βοηθούν σε αυτό που λέγαμε προηγουμένως στο πρόσωπό μας να μείνει πιο χαλαρό. Πάλι είναι κάτι που ο καθένας το έχει συνηθίσει με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, αλλά γενικά αν οι καιρικές συνθήκες είναι τέτοιες που να το επιτρέπουν, μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε και σίγουρα θα σας βοηθήσει. Επίσης πολύ σημαντικό είναι το ρολόι. Εντάξει, είτε είναι με GPS είτε είναι χωρίς GPS, χρειάζεται ένα ρολόι για να μπορείτε να ελέγχετε αυτό που λέγαμε πριν, το ρυθμό σας, ανά χιλιόμετρο. Βοηθάει και για να περνάει η ώρα πιο εύκολα, αλλά και κυρίως για να ξέρετε ότι είστε στο σωστό ρυθμό και δεν έχετε κάνει κάποιο λάθος. Νομίζω ότι από το κομμάτι του σταθμού. Όσον αφορά τη μουσική, εντάξει, κάποιοι τρέχουν με μουσική, κάποιοι όχι. Εγώ θα σας πρότεινα, αν τρέχετε μουσική, να δοκιμάσετε μια χρονιά να μην τρέξετε μουσική. Να ζήσετε τον αγώνα αυθεντικά έτσι όπως είναι, χωρίς να σας επηρεάζει κάτι άλλο. Μπορεί στην προπόνηση να σας βοηθάει και όλους τους βοηθάει, γιατί εντάξει, είναι λίγο πιο μονότονο. Ο αγώνας όμως είναι αγώνας. Πρέπει να έχετε τον πλήρη έλεγχο, να έχετε πλήρη αίσθηση αυτού που νιώθετε και να μην αφήνετε το οτιδήποτε να σας αποσπάει την προσοχή. Όπως επίσης θα πρέπει να αφήνετε και τους υπόλοιπους που είναι γύρω σας να αποσπούν την προσοχή. Έτσι, δηλαδή κάποιος τον οποίο θα τρέχετε για λίγο μαζί και θα νιώσετε μια συναδελφικότητα, αλλά αυτός μπορεί κάποια στιγμή να ανοίξει λίγο το ρυθμό και να σας πάει λίγο πιο γρήγορα χωρίς να το καταλάβετε. Θα πρέπει σε αυτό να είστε λίγο προσεκτικοί. Όλοι το έχουμε κάνει αυτό το λάθος. Έτσι, και εγώ το έχω κάνει δυστυχώς. Αλλά πρέπει να είμαστε λίγο αυστηροί με αυτό και να είμαστε λίγο εγκρατείς. Επίσης, ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δώσετε όταν πλησιάζετε το σταθμό τροφοδοσίας. Δεν θα πρέπει να χάσετε ούτε ένα, δηλαδή καλό θα είναι να πίνετε σε κάθε σταθμό. Προσέξτε όμως λίγο το συνωστισμό, εντάξει, περισσότερο έχετε μια σχετική εμπειρία. Έτσι, μην πηγαίνετε στην αρχή του σταθμού, αφήστε λίγο να περάσετε λίγο πιο κάτω, που έχει λιγότερο συνωστισμό, για να μπορέσετε να πάρετε το μπουκαλάκι με το νερό και να το χρησιμοποιήσετε. Αυτά, σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας και νομίζω ότι συνήθως συμβαίνει οι ερωτήσεις έχουν πιο πολύ ενδιαφέρον, οπότε είμαι στην καλή. Θα έχεις κάνει 5 προπονήσεις για να μειώσεις. Ναι, μπορεί να κάνεις μια προπονήση. Για 3 ντομάτες δηλαδή θα σε βοηθήσει λίγο να ξεκουραστείς. Μια προπονήση. Εντάξει, ένα 20%